Δεν έχει τέλος η πανολεθρία των Ουκρανικών δυνάμεων, όχι μόνο στον Ντονμπάς, αλλά τώρα και στο Κούρσκ, όπου οι Ρώσοι επιτίθενται από πολλά σημεία, προκαλώντας πανικό στον Ουκρανικό στρατό. Τουλάχιστον 200 μέλη Ουκρανικών παραστρατιωτικών σχηματισμών έχουν παραδοθεί στην περιοχή του Κούρσκ τις τελευταίες 4 ημέρες. Σύμφωνα με ρωσικές δημοσιογραφικές πηγές, οι περισσότεροι από αυτούς είναι άτομα του κοινού ποινικού δικαίου από την αποκαλούμενη εδαφική άμυνα και πρώην κρατούμενοι. Μεταξύ των Ουκρανών κρατουμένων είναι μαχητές των εθνικών ταγμάτων. Βίντεο δείχνει την υποκλοπή μιας από τις συνομιλίες της Ουκρανικής Ομάδας Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή του Κούρσκ, η οποία έλαβε εντολή να κρατήσει τις θέσεις της ό,τι και αν γίνει. Ο διοικητής της ομάδας τελικά αρνείται να εκτελέσει την εντολή και αποσύρει τον κόσμο. Οι επιχειρησιακές τακτικές δυνάμεις της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού πραγματοποίησαν επιθέσεις σε περιοχές συγκέντρωσης στην περιοχή στο Σούμι, κατά των εφεδριών της 21ης, 22ης και 41ης μηχανοποιημένων ταγμάτων πεζικού, 17ης επιλαρχίας, 82ης ταξιαρχίας αεροπορικής επίθεσης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, της 1ης ταξιαρχίας της Εθνικής Φρουράς και της 1004ης ταξιαρχίας ασφαλείας, καθώς και της 101ης, 103ης και 129ης εδαφικές ταξιαρχίες, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο. Ο Ρωσικός στρατός συνεχίζει να εξοντώνει Ουκρανούς στρατιώτες στην περιοχή του Κούρσκ, αναφέρουν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Ρωσική Ομάδα Δυνάμεων Βορράς νίκησε τους σχηματισμούς του 22ου και 44ου μηχανοποιημένου, 82ου και 95ου αερομεταφερόμενου τάγματος επίθεσης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, το τελευταίο 24ωρο αποκρούστηκε Ουκρανική αντεπίθεση προς την κατεύθυνση του οικισμού Ομπούκοφκα και ματαιώθηκαν δύο απόπειρες επιθέσεων προς την κατεύθυνση των οικισμών Καμίσευκα και Μπόρκι. Οι απώλειες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε μία ημέρα έφτασαν έως και 300 Ουκρανοί μαχητές και 34 τεθωρακισμένα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 7 αρμάτων μάχης, 2 οχημάτων μάχης πεζικού, 3 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 22 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, καθώς και ένα σύστημα πυροβολικού, ένα σταθμός ηλεκτρονικού πολέμου, 2 μηχανολογικά οχήματα απομάκρυνσης εμποδίων και 8 οχήματα, ενώ 12 Ουκρανοί μαχητές παραδόθηκαν. Το σκηνικό είναι ζωφερό και οι απειλές για χρήση πυράβλων κρούζ κατά της Ρωσίας από την Ουκρανία με την βοήθεια της Δύσης φαίνεται να είναι η μόνη λύση, η οποία όμως θα φέρει τον κόσμο προ ενός παγκόσμιου πολέμου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.